Must, έχω να σας πω το εξής. Οι διαμαρτυρίες των πολιτών κάθε μέρα αυξάνονται για τη λειτουργία του ΟΑΣΤ. Πολλά λεωφορεία βγαίνουν εκτός λειτουργίας, μεγάλες καθυστερήσεις, η κατάσταση που επικρατεί εντός των λεωφορείων είναι απαράδεκτη. Αντί να βελτιωθούν ή εν πάση περιπτώσει να μείνουν στα ίδια επίπεδα η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και η λειτουργία του ΟΑΣΤ, χειροτέρεψε. Εμείς τότε γίναμε μάντης κακών ειδήσεων. Είχαμε πει, δεν είναι δυνατόν την ώρα που η κυβέρνηση προβαίνει σε ιδιωτικοποιήσεις, αεροπλάνα, βαπόρια, αεροδρόμια, λιμάνια κτλ., να θέλει να μας πείσει ότι μια κρατικοποίηση του ΟΑΣΤ στη Θεσσαλονίκη θα είναι προς το καλό των πολιτών. Τώρα δεν είναι προς το καλό των πολιτών. Το ομολόγησε και ο ίδιος ο κύριος Σπίρτζης, το ομολογεί. Και ο ίδιος ο Παπάς με τα στοιχεία τα οποία μας δίνουν, που με βάση τα πραγματικά στοιχεία και όχι αυτά που δίνουν στη δημοσιότητα, η κατάσταση είναι ακόμη πιο χειρότερη. Οι πολίτες λοιπόν απαιτούν από αυτούς οι οποίοι υποσχέθηκαν καλύτερες συγκοινωνίες και τοποθέτησαν τον πατέρα του Παπά εξ Αθηνών εδώ πέρα, ως πρόεδρο του ΟΑΣΤ, να λύσουν αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.